Και πάμε τώρα να δούμε αυτή εδώ την συνάρτηση. Float Taff Min, το οποίο παίρνει σαν όρισμα έναν πίνακα, τον οποίο πάλι τον περνάει με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Ένα πίνακα ο οποίος έχει 9 πραγματικούς αριθμούς, η οποία υπολογίζει και επιστρέφει το μέσο όρο των 7 αριθμών του πίνακα α, που προκύπτουν αφού εξαιρεθούν από τους 9 αρχικούς ο πιο μεγάλος και ο πιο μικρός αριθμός. Άρα λοιπόν θέλουμε να βγάλουμε ένα μέσο όρο, εξαιρώντας όμως δύο αριθμούς του πίνακα. Τώρα, τι ξέρουμε εμείς να κάνουμε? Αυτό που ξέρουμε να κάνουμε είναι ότι έτσι όπως είναι ο πίνακας, ξέρουμε με μία διαπέραση του πίνακα, ξέρουμε να υπολογίζουμε το μην και ξέρουμε να υπολογίζουμε και το max. Εντάξει. Επίσης γνωρίζουμε ότι για να υπολογίσουμε το μέσο όρο πρέπει να υπολογίσουμε και το άθροισμα των αριθμών και να το διαιρέσουμε δια το πλήθος. Εντάξει, αυτό γνωρίζουμε να κάνουμε. Τώρα, ένας απλός σχετικά τρόπος να δουλέψουμε είναι ο εξής. Εμείς θέλουμε να βγάζουμε το μέσο όρο, δηλαδή όμως να εξαιρέσουμε από εκεί δύο αριθμούς. Ποιους αριθμούς θέλουμε να εξαιρέσουμε? Το μην και το max. Άρα, μπορώ να υπολογίσω το sum, το οποίο ξέρω να το κάνω, και το μην και το max, και να πάω απλά από το sum και στο τέλος να αφαιρέσω το μην και το max. Αν αφαιρέσω το μην και το max, τότε έχω κάνει όντως το άθροισμα το οποίο εξαιρεί αυτούς τους δύο αριθμούς. Και θα διαιρέσω μετά με το πλήθος, δηλαδή με το μέσο όρο των 7 αριθμών οι οποίοι απομένουν. Εντάξει. Άρα, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι γνωρίζουμε καλά να κάνουμε τον υπολογισμό αυτών των ποσοτήτων με μία διαπέραση του πίνακα, πλέον μπορούμε να περάσουμε στην υλοποίηση αρκετά εύκολα. Πάμε λοιπόν να γράψουμε τώρα τη συνάρτηση. Float Taff Min, με όρισμα έναν πίνακα με αυτόν τον τρόπο τον αντιαισθητικό, αλλά έτσι το ορίζει, έτσι θα το ακολουθήσουμε κι εμείς. Και πάμε να γράψουμε το σώμα της συνάρτησης. Καταρχάς θα κάνουμε μία διαπέραση του πίνακα, μία μεταβλητή i για τη διαπέραση. Επίσης εδώ εγώ θα το βάλω ίσον 9, εντάξει, και λόγω δικής μου μιζέριας, δεν είναι όμως κάτι το οποίο είναι υποχρεωτικό. Και αμέσως μετά θα ορίσω τις βοηθητικές μεταβλητές που θα κάνουν τον υπολογισμό, δηλαδή τη sum, τη min και τη max. Αλλά προσοχή, παίζουμε σε πίνακα πραγματικών αριθμών. Άρα λοιπόν πρέπει να τις δηλώσω αυτές τις μεταβλητές, τόσο τη min, όσο τη max, όσο και την sum, να είναι όλες πραγματικές μεταβλητές. Και πάμε τώρα να κάνουμε τη διαπέραση, η οποία θα τα κάνει τα τρία αυτά τα πράγματα ταυτόχρονα, εντάξει. Έχουμε και λέμε, το μην θα το βάλουμε να είναι καταρχάς το πρώτο στοιχείο του πίνακα, δηλαδή να είναι το α του μηδενός. Επίσης το max στην αρχή θα είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα, δηλαδή το α του μηδενός. Και τώρα επειδή κάνω αρχικοποίηση από το δεύτερο στοιχείο και μετά, θα πάω και θα βάλω ότι και το sum είναι το πρώτο στοιχείο του πίνακα και έτσι θα αρχίσω το loop από i ίσον 1, εντάξει. Οπότε έχουμε και λέμε, for i ίσον 1, i μικρότερο του νη, i συν συν. Αυτό το οποίο θα κάνουμε είναι όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον υπολογισμό και των τριών κολοκυθιών. Το πιο εύκολο είναι το sum, οπότε έχουμε sum συν ίσον το στοιχείο του πίνακα α το αιωστό. Πάει αυτό εδώ. Πάμε τώρα για το ελάχιστο. Αν το τρέχον στοιχείο του πίνακα που εξετάζω είναι μικρότερο από το μην, τότε πήγαινε και θέσε στο μην να είναι το αι. Και πάμε αμέσως μετά να κάνουμε και έλεγχο μεγίστου. Αν το α του i είναι μεγαλύτερο από το μέγιστο στοιχείο που έχω μέχρι στιγμής, τότε πάω και βάζω το max να είναι ίσο με το α του i. Και εδώ τώρα έχω κάνει όλους τους υπολογισμούς μου, δηλαδή εδώ ολοκληρώθηκε το βήμα των υπολογισμών. Έχω στα χέρια μου και το sum και το min και το max. Οπότε τώρα να πάμε να γράψουμε τον τύπο τον οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για το μέσο όρο τον οποίο μας ζητάει. Να βάλω άλλη μια μεταβλητή εδώ για το μέσο όρο. Εντάξει. Οπότε έχουμε και λέμε ότι ο μέσος όρος, όπως είπαμε, ξέρουμε ότι κανονικά είναι το άθροισμα δια το πλήθος. Εδώ όμως κάνουμε μια ψευτοπαραλλαγή, θα έλεγα, δηλαδή από το άθροισμα αφαιρώ δύο συγκεκριμένα στοιχεία του πίνακα, δηλαδή αφαιρώ το μην και το max, αυτές τις τιμές πρέπει να αφαιρέσω και αμέσως μετά θα το διαιρέσω όχι με το νη που είναι όλα τα στοιχεία, αλλά με το νη μειον 2, εντάξει, διότι αφαίρεσα δύο στοιχεία του πίνακα. Αυτά λοιπόν, και στο τέλος να δούμε λίγο πάλι στην εκφώνηση. Υπολογίζει και επιστρέφει, μας λέει, οπότε στο τέλος θα πάω να επιστρέψω αυτό το αποτέλεσμα. Η μεταβλητή μέσος όρος ήταν περιττή, αλλά δεν πειράζει, έτσι, και θα μπορούσα να το γράψω κατευθείαν και τον υπολογισμό μέσα στο return, έτσι. Αυτά λοιπόν σε αυτό, σχετικά με αυτό το προγραμματάκι, το οποίο είχε ένα ενδιαφέρον, θέλω να πιστεύω.